Θα έλεγε κανείς ότι τα θαλάσσια σύνορα είναι εφεύρεση ανθρώπινη και δεν υπάρχει κανένας λόγος διαχωρισμού της θάλασσας. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η φύση προέβλεψε γι' αυτό, αφού έχει δημιουργήσει τα δικά της σύνορα μεταξύ των ωκεανών. Σίγουρα θα έχετε βρεθεί στην Δανία, όπου η φύση μας δίνει απλόχερα απίστευτες εικόνες. Μα φυσικά, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο εκεί είμαστε. Βέβαια. Εκτός λοιπόν από τους αχανείς αμόλοφους, τα γραφικά δάση των τρόλς με τα στραβά δέντρα, τους τεράστιους κόλπους και τα πανέμορφα νησιά της, στην άκρη του Γκρενέν, η Χερσόνησος βόρεια του Σκάγκεν στη Γιουτλάνδη, γίνεται κάτι μαγικό. Είναι το σημείο όπου η Βαλτική θάλασσα συναντά τη Βόρεια θάλασσα, ενώ έρχεται από αντίθετη κατεύθυνση. Οι δύο θάλασσες συναντώνται μεν, αλλά δεν αναμειγνύονται ποτέ. Παντέλο, εσύ που τα ξέρεις όλα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γεωγραφικοί μου φίλοι, που δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομά σου από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται για κάτι μαγικό, αλλά για ένα φαινόμενο που εύκολα εξηγείται. Οι δύο θάλασσες έχουν διαφορετική πυκνότητα, θερμοκρασία, αλλά και αλατότητα. Με κάμποση δόση υπερβολής, σκεφτείτε πως είναι όταν αναμειγνύεις λάδι με νερό. Αχου, ματιασμένος είσαι. Έτσι λοιπόν στο Σκάγκεν, που είναι ένα μικρό γραφικό ψαροχώρι, σειραίουν κάθε χρόνο ζωγράφοι και φωτογράφοι για να αποθανατήσουν το εκπληκτικό φαινόμενο. Δεν συμβαίνει μόνο εκεί βέβαια, κάτι αντίστοιχο συναντάμε και στην ένωση της Μεσογείου με τον Ατλαντικό. Τα νερά της είναι θερμά, αλλά τούχα και με λιγότερη πυκνότητα σε σύγκριση με τα νερά του Ατλαντικού ωκεανού. Έτσι, όταν η Μεσόγειος εισέρχεται στον Ατλαντικό στο στενό του Γιβραλτάρ, κινείται για αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα και κάτω από τον Ατλαντικό σε βάθος περίπου 1000 μέτρων. Μάλιστα, ο διάσημος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό βρέθηκε στο στενό του Γιβραλτάρ και παρατήρησε το φαινόμενο και είδε ότι κάθε θάλασσα είχε διαφορετική πανίδα και χλωρίδα. Το 2007, όταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σάντα Κρούς στην Καλιφόρνια, Κεν Μπρούλαντ, μελετούσε τα ρεύματα στο κόλπο της Αλάσκας σε μια ερευνητική αποστολή με άλλους ωκεανογράφους, τράβηξε αυτή την εντυπωσιακή φωτογραφία. Ποπό μια φωτογραφία! Ο ποταμός Κόπερ στην Αλάσκα συναντάει τον Ειρηνικό ωκεανό, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες λιωμένου πάγου μαζί με ειζήματα πλούσια σε σίδηρο, ένας λόγος που ο τοπικός ολωμός είναι τόσο περιζήτητος. Βρε, μήπως έχει απλά πιο πολύ αλατάκι? Τα ρεύματα του κόλπου μετακινούν αυτά τα νερά και ενδέχεται να δημιουργήσουν αυτό το φαινόμενο της φωτογραφίας, μιας και η πυκνότητα των υδάτινων μαζών είναι πολύ διαφορετική. Ο Μπρούλαντ βέβαια αποκλείει το γεγονός ότι δεν θα ενωθούν ποτέ. Άσε μας ρε Μπρούλαντ που θα μας χαλάσει και το story. Και αυτό συμβαίνει και με τους ωκεανούς. Με τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, ας πούμε. Πού να σου λέω. Οι δύο μεγαλύτεροι ωκεανοί συναντώνται στο ακροτήρι Χόρν, στη γη του Πυρός, στην Χιλή. Τα δύο στρώματα νερού, με διαφορετικό χρωματισμό, προσεγγίζουν το ένα τ' άλλο, αλλά δεν αναμειγνύονται. Το ίδιο συμβαίνει και στις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς. Αλλά για να δούμε και μερικές περιπτώσεις γλυκού νερού που ενώνονται. Είναι ο Πράσινος Ποταμός και ο Κολοράντο. Οι ποταμοί Μοζέλας και Ρήνος. Οι ποταμοί Ρίο Νέγκρο και Αμαζόνιος. Οι ποταμοί Ήλς, Δούναβης και Ίν. Οι ποταμοί Ρίο Νέγκρο και Σόλιμσόλες. Οι ποταμοί Ροδανός και Άρβ. Η θάλασσα των Σαργασσών, η ελλειπτικού σχήματος τεράστια θαλάσσια περιοχή, έκτασης περίπου 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, βρίσκεται ανάμεσα στις Βερμούδες και τις Αντίλες, δηλαδή ακριβώς στην καρδιά του τριγώνου των Βερμούδων. Είναι η μοναδική θάλασσα που τα όρια της δεν καθορίζονται από οκτωγραμμές, αλλά από τα ωκεάνια ρεύματα που την περιβάλλουν. Ξέρεις όμως πως πολλά παράξενα φαινόμενα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη θάλασσα των Σαργασσών? Δεν έχει καθόλου κύματα, αφού από κάτω της περνούν συνεχώς ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που στροβιλίζονται αργά και πάντα δεξιόστροφα. Επίσης, υπάρχουν ιστορίες για πλοία ή και αεροσκάφη που εξαφανίστηκαν εκεί ή τα έβρισκαν χωρίς το πλήρωμα. Και το χειρότερο, σύμφωνα με τους θρύλους, στα βάθη της κρύβει φρικιαστικά τέρατα. Μπράβο, πολύ διαβασμένη μου ήρθε σήμερα.
Παιδιά μου, αυτό ήταν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και καμπανάκι και πείτε μας στα σχόλια περιπτώσεις που έχετε δει και εσείς το φαινόμενο. À tout à l'heure!